Έχει μια πολύ μεγάλη νίκη. Ο Ολυμπιακός σίγουρα δικαιούται τουλάχιστον ένα γκολ. Όμως βρήκε μπροστά του τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον βαθμό της οπαλίας. Εδώ βλέπουμε τα καπνογόνα και τον χαιρετισμό των ποδοσφαιριστών. Πρωταγωνιστές λοιπόν σε αυτό το μάτς, οι δύο τερματοφύλακες. Όπως θα δούμε, το λάθος του Γιαννιώτη που έφερε το αυτογκόλ του Βούκοβιτς και τον Πασχαλάκη, ο οποίος σταμάτησε τον Ολυμπιακό. Εδώ το Φορτούνης, το φάουλ στο δεύτερο λεπτό, κεφαλιά του Καμαρά, εκπληκτική απόκρουση του Πασχαλάκη στη γραμμή. Και στη συνέχεια δεν μπορεί ο Βούκοβιτς να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Βλέπουν και πάλι την φάση. Υποβροχή το παιχνίδι. Στο πρώτο τέταρτο ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την υπεροχή του και να πετύχει κάποιο γκολ. Μετά το 15, εδώ βλέπουμε πώς ο Μαουρίσιο πέφτει πάνω στον διαιτητή και τραυματίζεται. Η πρώτη φάση για τον ΠΑΟΚ με το σουτ του Βιερίνια στο 16 ήταν η πρώτη φάση που επιχείρησε τελική προσπάθεια η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εδώ ο Ολυμπιακός και πάλι στην αντεπίθεση. Θα βγει η σέντρα, ο Ποτένσε σέντρα σουτ ήταν, βγαίνει ο Πασχαλάκης, μπλοκάρει την μπάλα, εδώ δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Νέα προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ με τον Πέλκα, ο Γιαννιώτης με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα στο 25. Νέο φάουλ για τον ΠΑΟΚ, ο Μάτος βρίσκεται απέναντι από τον Γιαννιώτη, η απόκρουση με τα πόδια του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, όμως η φάση θα σταματήσει, έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Μάτος. Νέα προσπάθεια για τον Ολυμπιακό στο 32. Από τον Χασάνη, απόκρουση από τον Πασχαλάκη με τα πόδια. Είναι η δεύτερη πολύ καλή επέμβαση του Πασχαλάκη. Μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Στο 39, νέο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο Μεριά δεν σημαδεύει σωστά στο φάουλ του Φορτούνη. Μπάλα out. 43 λεπτό. Αφήνει ο Μπίσεσβάρ. Ο Πρίγιοβιτς θα κάνει την σέντρα. Ο Τσιμίκας παρεμβαίνει πριν η μπάλα φτάσει στο Λιμνιό και παραχωρεί το κόρεν. Μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ σε μία από τις λίγες αντεπιθέσεις του στο πρώτο ημίχρονο. Και εδώ Μπίσεσβάρ στο Βιερίνιας, 41 λεπτό, θα βγάλει τη σέντρα με το αριστερό. Λάθος του Γιαννιώτη, μπάλα κάτω από τα πόδια του. Έρχεται ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Ο Βούκοβιτς δεν υπολογίζει καλά, δεν βάζει μάλλον σωστά το σώμα του και στέλνει την μπάλα στο βάθος των δικτύων του Ολυμπιακού. Εδώ, τα πιο Μπίσεσβάρ, παράξενα αυτογκόλ που έχουμε δει, έτσι. Ναι, ναι. Ο Βιερίνια, η μπάλα στα χέρια, κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 0-1 στο 41 λεπτό. Ένα γκολ που του χάρισε και τους τρεις πολύτιμους βαθμούς και τη μεγάλη νίκη στο Φάληρο. Πασχαλάκης πανηγυρίζει. Οι παίκτες του Ολυμπιακού βγήκαν στην αντεπίθεση, όμως δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την υπεροχή τους. Εδώ ο Φορτούνης πλασάρει, απόκρουση από τον Πασχαλάκη. Ο Χριστοδουλόπουλος στη συνέχεια είναι σε θέση offside, σταματά το παιχνίδι. Όμως η φάση θα μπορούσε εδώ να έχει καταλήξει σε γκολ με τον Φορτούνη. Το σούτ από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο 51 λεπτό δεν βρίσκει τον στόχο. Νέα προσπάθεια για τους Ερυθρόλευκους στο 61. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι μπερδεύονται. Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Το σούτ από τον Μπουχαλάκη out στο 62. Να και ο Μπουχαλάκης. Νέα προσπάθεια για τους γηπεδούχους. Η σέντρα. Έρχεται ο Φορτούνης, η μπάλα στο σώμα του Χασάν. Θα μπορούσε εδώ να είχε γίνει κάτι καλύτερο για τους Ερυθρόλευκους. Εδώ έχουμε την ευκαιρία και πάλι με τον Μεριά που δεν βρίσκει το στόχο στο φάουλ που κέρδισε η ομάδα του. Μονόλογος για τους Ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια ευκαιρία μόνο προς το τέλος του αγώνα, μια αντεπίθεση πιο σωστά. Το φάουλ, το σούτ εδώ από τον Τσιμίκα, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη στο 80. Εδώ θα έχουμε μια τετράλεπτη διακοπή, γιατί δεν υπάρχει ορατότητα όπως βλέπετε και εσείς από τα καπνογόνα. Εδώ Φορτούνης στο 22ο λεπτό δίνει τη θέση του στο Φετφατζίδη και δείχνει δυσαρεστημένος για την αλλαγή. Φετφατζίδης που μπαίνει, θα εκτελέσει και το φάουλ. Η κεφαλιά, η μπάλα θα φτάσει στο Χασάν στο δεύτερο δοκάρι, στο εξωτερικό μέρος της δοκού. Άλλη μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 83. Δεν πρόλαβε εκεί ούτε τον Γκερέρο, ούτε τον Γκιγέρμε. Ο Χασάν πλάσαρε, αλλά ήταν δύσκολη η θέση που βρισκόταν από την έξω πλευρά με το γόνατο. Νέα προσπάθεια για τους Ερυθρόλευκους, Χασάν, η απόκρουση από τον Πασχαλάκη στο 89 και τελικά ο Γκερέρο δεν καταφέρει την μπάλα, περνάει παράλληλα προς την εστία. Βλέπουμε και πάλι τι ωραία που στο πάρει ο Χασάν, γυρίζει με το αριστερό, όμως ο Πασχαλάκης ήταν για άλλη μια φορά εκεί παρόν. Ήταν η τέταρτη πολύ καλή επέμβαση που έκανε στο παιχνίδι και ουσιαστικά έδωσε στον ΠΑΟΚ τη νίκη. Εδώ η αντεπίθεση για τους Θεσσαλονικείς 3-1. Η μπάλα θα δάσει στον Πρίγιοβιτς αριστερά. Δεν κάνει καλό κοντρόλ.
αδύναμα με το δεξί, η μπάλα στα χέρια του Γιαννιώτη. Και στην αντεπίδεση, ο Ολυμπιακός, όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, γιατί υπήρχε διακοπή για τα καπνογόνα. Η σέντρα που θα γίνει, η μπάλα θα φτάσει στον Χασάν, κάνει ελιγμούς με το αριστερό η μπάλα, όμως δεν βρίσκει τον στόχο. Έτσι λοιπόν το 0-1 θα παραμείνει, ο ΠΑΟΚ θα φύγει νικητής από το Φάληρο. Μεγάλη νίκη, πανηγυρίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο διαιτητής, ο Σαν Φενταγή, είπε ο Γιάννης, εδώ είναι στα πρώτα λεφτά του αγώνα, ένα πέσιμο του παίκτη Ολυμπιακού, του Τσιμίκα, εντός περιοχής της ομάδος του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι μπορεί να τον ακουμπάει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά η πτώση δεν προέρχεται από αυτό. Ή πιο πολύ από που δεν πιάνει, δεν βρίσκει την μπάλα και πιάνει αέρα. Άρα λοιπόν σωστός ο Ελβετός διαιτητής που συνέχισε το παιχνίδι. Εδώ έχουμε μία κεφαλιά του παίκτου Ολυμπιακού. Θα δούμε όμως ότι εδώ υπάρχει offside. Κοιτάξτε το βοηθό απέναντι, το δεύτερο, ο οποίος έχει μένει πίσω, χάνει τη φάση. Βλέπετε πόσο πίσω είναι. Είναι αδύνατον να δει τον παίκτη Ολυμπιακού αν σε κανονική θέση. Έκανε λάθος ο βοηθός. Εδώ μία επίθεση της ομάδος του ΠΑΟΚ. Και εδώ να δείτε ότι ναι μεν είναι offside και οι δύο παίκτες, αλλά πιο πολύ αυτός που γίνεται κάτοχος της μπάλας. Και εδώ ο βοηθός ο πρώτος υπέδειξε την παράβαση, ναι μεν σωστά αλλά με καθυστέρηση. Εντάξει, πολύ οριακό τώρα, για χιλιοστάτο ήταν. Οριακό, άμα ήταν Έλληνες θα φωνάζαμε ακόμα. Εδώ άλλη μια επίθεση της ομάδος του ΠΑΟΚ, βλέπουμε ότι ο Μπίσεσβαρ είναι σε θέση offside. Ο βοηθός λοιπόν εδώ υπέδειξε την παράβαση σωστά από την πλευρά του. Εδώ επίθεση ομάδος του ΠΑΟΚ πάλι. Να δούμε ότι υπάρχει ο Μπίσεσβαρ σε θέση ελεγχόμενη. Δεν κάνει όμως κίνηση για να πάρει την μπάλα. Ο συμπαίκτης του που έρχεται από πίσω, γίνεται αποδέκτηση της μπάλας και ο βοηθός σωστά συνέχισε το παιχνίδι. Εδώ ένα μαρκάρισμα του Πέλκα επάνω στον Καμαρά. Εδώ θα δούμε ότι ο Πέλκας πατάει τον παίκτη του Ολυμπιακού με τις τάπες. Ο διαιτητής δίνει το φάουλ, όμως δεν του δείχνει κίτρινη κάρτα, γιατί βλέπουμε τη σκοπιμότητα του παίκτη του ΠΑΟΚ στο μαρκάρισμα στον Καμαρά. Εδώ η επίθεση της ομάδας του Ολυμπιακού μετά την απόκρουση του Πασχαλάκη. Η μπάλα πηγαίνει στο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος είναι εκτεθειμένος, και εδώ ο πρώτος βοηθός δίνει τη σωστή απόβαση στο offside του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Εδώ θα δούμε ότι δίνεται ένα offside στην επίθεση του παίκτη του ΠΑΟΚ, όμως παράβαση δεν υπάρχει, γιατί βλέπουμε εδώ ότι πηγαίνει από τον παίκτη Ολυμπιακού η μπάλα, ήταν από αμυνόμενο προς τα πίσω, λάθος η παράβαση αυτή που δόθηκε από το δεύτερο βοηθό. Και εδώ ο ίδιος βοηθός, να δούμε ότι κοιτάξτε πόσο πίσω είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ, offside δεν υπάρχει, ο δεύτερος βοηθός, την Ελβετία είναι, Γιώργο Περικλή. Λοιπόν, δίνει την παράβαση αυτή. Offside λοιπόν δεν υπάρχει. Έκανε λάθος ο δεύτερος βοηθός. Εδώ οι του Ολυμπιακού ζητούν χέρι για την απόκριση του Κρέσπο. Βλέπετε όμως, εκτός του ότι έχει μαζέψει τα χέρια του, η μπάλα χτυπάει στο στήθος και εδώ παράβαση δεν υπάρχει. Σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι. Tem disto, né? Por vezes é cruel, tantas oportunidades, tanto fluxo ofensivo, e não conseguimos concretizar. Até os nossos adeptos perceberam, não é fácil perder com o rival, e acabamos toda a gente a bater palmas. Este foi um jogo, o campeonato vai ser longo, mas a jogar desta forma e com este querer, com esta entrega, com esta qualidade, nós vamos ser campeões. Temos um longo percurso, mas todos juntos nós vamos consegui-lo.
σκληρό πολλές φορές. Σήμερα πραγματικά ήταν, είναι αδιανόητο ότι δεν καταφέραμε να βάλουμε ούτε ένα γκολ μετά από τόσες πολλές τελικές προσπάθειες που είχαμε. Ο κόσμος παραμένει στη θέση του για να χειροκροτήσει την ομάδα, γιατί αναγνωρίζει την θυσία, την αυτοθυσία, την προσπάθεια και την ποιότητα της ομάδας μας. Και παρόλο που σήμερα δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, να είμαστε σίγουροι πως με αυτή την ποιότητα που έχουμε στο τέλος θα είμαστε πρωταθλητές και δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι απαιτητικός, είναι ακόμα εδώ μαζί με τους παίκτες. Με το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα τον έχει κερδίσει. Θα ήθελα να το σχολιάσει. Φουτμπόλ και ο Τζόγα Κίπα λαγούστα λαζέντε. Πορεύει ο Σερστά, ο πούμπλικο εστάξε και δα εκεί παρά... Σκοπινό το βίο. Ο πούμπλικο εστά το δαβί ένα ελκάμπο παρά πλαουδίρ. Κίπα γανιάδος πρεσιόνες ποσιτίβες και Τζόγα ον φουτμπόλ. Ναι, μας περδέμους ο. Είσαι κλάρ, περδέμους τρεις πόντες ζώες. Mas toda a gente vê o esforço que fizemos, não mais do que ninguém queremos vencer este jogo, fizemos tudo para o fazer, tivemos um grande caudal ofensivo, quem esteve aqui realmente presenciou algo que o futebol também por vezes tem destas coisas e nós não conseguimos controlar. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι έχουμε χάσει σήμερα τρεις βαθμούς, έχουμε χάσει το παιχνίδι, αυτό δεν αλλάζει. Όμως πραγματικά δείχνουμε στον κόσμο πως έχουμε πολύ μεγάλη ποιότητα επιθετική και πως πραγματικά το ποδόσφαιρο πολλές φορές μπορεί να είναι έτσι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό με τόσες πολλές τελικές προσπάθειες να μην μπορέσει να κερδίσει ένα παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Αμέσως στο Καρασκάκης και στον Ποντένσε. Σήμερα ότι είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Ο αντίπαλος μας δεν δημιούργησε ευκαιρίες για να σκοράρει. Όμως τώρα αυτό τελείωσε. Ξέρουμε πως σήμερα δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας, δεν τα καταφέραμε. Όμως την Πέμπτη θα την έχουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα την έχουμε την τύχη με το μέρος μας και στα επόμενα παιχνίδια η μπάλα θα μπαίνει στα δίχτυα. Estén ido muchísimas ocasiones durante el partido. Al fin, los últimos minutos del partido has intentado todo. Creíste que no iba a entrar a bola. Alguns momentos já pensávamos que era muito difícil, mas continuámos e mesmo assim não consigo responder porque é muito difícil e a nós que estamos lá dentro é um sentimento de revolta e nós fizemos de tudo para que conseguíssemos a vitória. Υπήρχαν στιγμές που πραγματικά πιστεύανε πως δεν μπορεί να μπει μπάλα, όμως συνεχίζανε, δεν τα παρατήσανε, συνεχίζανε μέχρι το τέλος, κάνανε τα πάντα, προσπαθήσανε τόσες πολλές φορές, όμως δεν τα καταφέραμε. Δυστυχώς, πολλές φορές ό,τι και να κάνεις, ειδικά για εμάς που βρισκόμαστε εκεί πέρα μέσα και κάνουμε τα πάντα αλλά δεν τα καταφέρνουμε, είναι μια απογοήτευση. Δεν παραιτηθήκαμε όμως μέχρι την τελευταία σημεία που προσπαθούσαμε. Στη γεύση πώς είναι στο τέλος αυτής της βραδιάς. Μετά από ένα τέτοιο μάτσο όπως εξελίχθηκε, ένα σχόλιο για τον κόσμο που παρά την ήττα στο τέλος έδειξε την αναγνώριση. Και σε el sabor que queda después de un partido como este, y un comentario sobre la gente. O que fica é que jogámos contra uma boa equipa e eles não fizeram nada. Nós sempre estivemos por cima do jogo e fomos a melhor equipa de longe. Infelizmente não conseguimos fazer gol. Mas o que fica foram as oportunidades, o que nós jogámos e que o público esteve sempre connosco e mesmo a perder, mesmo não conseguindo ganhar, eles perceberam que nós temos uma grande equipa e que vamos lutar até ao fim porque somos a melhor equipa do campeonato. Είδαμε σήμερα ποια ήταν η καλύτερη ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν ανώτεροι, ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα για να κερδίσουμε. Ο αντίπαλος μας δεν έκανε πρακτικά τίποτα για να κερδίσει το παιχνίδι αυτό. Όμως ακόμα και αν χάσαμε το παιχνίδι, ο κόσμος μας ήταν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δίπλα μας, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μας χειροκροτούσε, μας υποστήριζε. Ακόμα και μετά που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, ο κόσμος έμεινε εκεί γιατί έχει καταλάβει πως είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα, πως είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος.